Στα άκρα έχει φτάσει η σύγκρουση Γιώργου Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ μετά την ευνηδιαστική λήξη της συνεργασίας του με το κόμμα και τη δήλωση της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Βούλας και Χαγιά για αργομισθίες. Είναι προφανές ότι το μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος μας, η ηγεσία του κόμματος, και δεν αφορά τα συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν αποχωρήσει, είναι ότι δεν μπορούν να υπάρχουν αργομιστίες στο κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τα περί αργομιστίας σε ανθρώπους που είτε δεν είχαν ποτέ καμία σχέση με την αριστερά, ή η μόνη τους σχέση με την πολιτική είναι έμιστη, δηλαδή με χρήμα. Έτσι. Οι άλλοι παραδίπλα που μπορούν να έχουν κάνει χρόνια ή και δεκαετίες με επαγγελματική σχέση με το κόμμα, σε μένα όχι απλά το επιστρέφω, τους στείνω στα μούτρα. Να το πω έτσι καθαρά και να τελειώνουμε. Εντάξει, όχι σε μένα αυτά τα πράγματα, όχι σε μένα. Η απόλυση Τσίπρα είναι η τρίτη κατά σειρά μετά τους Διονύση Τεμπονέρα και Θανάση Θεοχαρόπουλο, ο οποίος κάνει λόγο για πολιτικές εκαθαρίσεις. Βεβαίως όλοι είμαστε στη διάθεση του κόμματος, αλλά εδώ δεν είμαστε ενός ανθρώπου αρχή το κόμμα. Αυτά όλα είναι μέσα στα όργανα συζητιούνται. Η αναδιάταξη δυνάμεων δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη πρώην βουλευτές και πρώην υπουργοί, που αυτή τη στιγμή είναι επαγγελματικά στελέχη στο κόμμα. Δεν μπορεί όποιοι ενοχλούν με τις απόψεις τους να υπάρχει αυτή η πολιτική συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει πολιτικές εκαθαρίσεις, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μιλάμε για δύο πολιτικά στελέχη τα οποία μπορούν και πρέπει να προσφέρουν. Να αξιοποιηθούν ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων. Ο πλουραλισμός είναι κάτι το οποίο είναι πλούτος για το ΣΥΡΙΖΑ. Εσθέσεις. Πρέπει να τον προστατεύουμε, επιτρέψτε μου. Τώρα τα ζητήματα του οργανογράμματος είναι κάτι άλλο. Αλλά νομίζω ότι και ο Θανάσης και ο Γιώργος έχουν πραγματικά να συμβάλλουν.